Μαζικά έσπευσαν, όπως είδατε νωρίτερα, οι Θεσσαλονικείς για να ελεγχθούν για κορονοϊό. Είναι εντονότατο το πρόβλημα στην πόλη. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Άρης Κουτσιούκης να δούμε τι γίνεται στη διαδικασία που συνεχίζεται, αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας την εικόνα, Άρη, ακόμη και τώρα. Σωστά, Νίκη, και αν μου επιτρέπεις να αρχίσω με κάποιους αριθμούς που έγιναν γνωστοί πριν από λίγο και νομίζω παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Σε 3.100 τεστ λοιπόν που έγιναν από το πρωί εδώ, τα 210 βγήκαν θετικά, ένα ποσοστό γύρω στο 7%. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο μάλιστα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 1.955 ενεργά κρούσματα με μέσο όρο ηλικίας 35,2 έτη και περίπου 5.000 στενές επαφές τους που βρίσκονται σε απομόνωση. Όπως βλέπετε εδώ συνεχίζει να είναι έντονο το ενδιαφέρον των πολιτών για τα ωραίαν rapid test που διενεργούνται στη Νέα Παραλία. Ως τις 8 θα βρίσκονται εδώ τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Δεν θα δοθεί παράταση. Ο κόσμος σχηματίζει ουρά που νωρίτερα έφτανε ως το Μακεδονία Παλάς, Νίκη. Λοιπόν, το 7% είναι ένα ποσοστό που βεβαίως εντείνει την ανησυχία. Δυστυχώς δεν έπεσε χαμηλότερα όπως ελπίζαμε. Η διαδικασία συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Κουτσιούκη.